καλύτερα αδελφή των παντοδύναμων Θεό Πατέρα, αδελφή τη θυσία την οποία του προσφέρουμε. Αδελφή ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία, προσδόξα το όνοματό σου, προσδόξα όλο το δικό μας και όλη τη Αγία αυτή τη θυσία. Σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία ευχαριστίας, ώστε η υπηρεσία που ανέθεσε σε εμάς τους ανάξιους να είναι καρποφόρατα στην ερμηνεία σου. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αυτοί ανανεώνουν στο όνομα Του τη θυσία της απολύτρωσης των ανθρώπων, ετοιμάζοντας για τα τέκνα Σου το πασχαλινό συμβόστιο. Φροντίζουν με αγάπη τον Άγιο λαό Σου, τον τρέφουν με το λόγο Σου και τον ανακαινίζουν με τα μυστήρια Σου. Προσφέροντας επίσης τη ζωή τους για σένα και για τη σωτηρία των αδελφών τους, αγωνίζονται εκείνον στη μορφή με την εικόνα του ίδιου του Χριστού για να σου δείξουν σταθερή πιστότητα και αγάπη. Γι' αυτό και εμείς, Κύριε, με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους, σε δοξολογούμε και με χαρά σου ψαλούμε.
άδειε στα σύμπαντα και δεν πάρουν να συνάγει για σένα ένα λαό, ώστε από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση να προσφέρεται θυσία άμονη στο όνομα σου. Σε παρακαλούμε λοιπόν, Κύριε, και σε οικετεύουμε τα δώρα που προσκομίσαμε, αγίασέ τα με το πνεύμα σου, ώστε να γίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εντολή του οποίου τελούμε αυτά τα ιερά μυστήρια. Ο ίδιος τη νύχτα κατά την οποία παραδεινόταν έλαβε τον άρτο, σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών παραδιδόμενο». Εκκλησία σου
cum redite edu sicli. Tutu ulo sub tum Papa Francisco, tum Episcopo Petro, tum Pio Sinera, catechises, timena tis ecclesias, cu parici, si siro, si ira, ex si rite. Holy Jim Taxi to the Disco, on the Pierre, and on the Lucian Labs. This part was in the year, which is the year, the Sipogenia. Και σύμφωνα με το θέλημά σου, δορυζεύεις ειρήνη και ενότητα. Εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Thank you.
ιδού ο ομνός του Θεού, ιδού ο έλαμ την αμαρτία του κόσμου, μακάρι οι καλεσμένοι στο δείπνο του Άνδρου. Όσοι θα έρθουν προς το κέντρο του εκκλησιάσματος θα συνοδεύονται από ένα φαναράκι για να είναι περισσότερο ορατοί. Τρεις ιερείς θα βρίσκονται εδώ στο ιερό για τη Θεία Κοινωνία όσων βρίσκονται εμπρός. Θα έρθουν επίσης επάνω στις κερκίδες. Thank you.
ευλογία της ευσπλαχνίας σου, χάρη στη συγκατάβασή σου, ας μας τελειοποιήσει και ας μας θερμάνει, ώστε να σου είμαστε πάντα ευάρεστοι. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και μας λέει, με Θεέ και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων. Στις ενωριακές καμπάνες ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιότατος Πατέρας Πέτρος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στους Αγίους Αναργύρους στις 7 Ιουλίου. Τονίζω ότι δεν είναι Κυριακή αλλά Δευτέρα. Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στους Αγίους Αναργύρους. Yeah.
αυτοί μου ιερείς, ξυλιτουργοί και συνεργάτες μου. Σεβαστοί ιερείς της Ορθοδόξης, της αδελφής Ορθοδόξης Εκκλησίας και Ιεροδιάκονοι, σεβαστοί μοναχοί και μοναχές, αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Διεύθυνσης Θρησκευμάτων, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών όλων των βαθμίδων, αγαπητέ λαέ του Θεού. Ευχαριστώ θερμά όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα κοντά μου στην τόσο σημαντική στιγμή της ερευνητικής μου ζωής. Πριν λίγες εβδομάδες, δίνοντας μία απάντηση πίστεως, αποδέχτηκα την τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου και σήμερα έλαβα τη χειροτονία σε επίσκοπο, παραλαμβάνοντας από τον προκάτοχό μου, σεβασμιότατο και αγαπητό πατέρα Φραγκίσκο, τη διαπίμανση των επισκοπών Σύρου, Θήρας και Κρήτης. Γνωρίζω ότι δεν μου ανατέθηκε ένα αξίωμα, αλλά μία διακονία. Ο επίσκοπος δεν εξουσιάζει, αλλά υπηρετεί. Υπηρετεί την Εκκλησία, μένοντας πιστός στο Ευαγγέλιο και στους κανόνες της, σε θέματα πίστεως και ηθικής. Υπηρετεί το πείμενο που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος, καθοδηγώντας το στο δρόμο του Θεού, στη χαρά του Ευαγγελίου, η οποία πλημμυρίζει την καρδιά και τη ζωή όλων αυτών που έχουν συναντήσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους. Οραματίζομαι την πορεία μου από τη θέση του Επισκόπου αποκλειστικά ως διακονία στο συνάνθρωπο. Θέλω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να είμαι ένας λειτουργός που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Θα μοιράζεται την πίστη του, θα χαίρεται με τη χαρά, θα θλίβεται με τον πόνο, θα παρηγορεί, θα δίνει ελπίδα και θα περπατά με υπομονή δίπλα σε αυτόν που έχασε το δώρο της πίστεως, μέχρι να βρει τα βήματα που θα τον κάνουν να επιστρέψει στο φως του Χριστού. Οραματίζομαι να είναι η τοπική μας Εκκλησία μια κοινότητα ζωντανή, με δραστήρια μέλη, όπου ένας να δείχνει κατανόηση, συμπόνια και συμπαράσταση στον άλλο. Μία κοινότητα όπου θα ανθούν οι κλήσεις στην ερατική και μοναχική ζωή. Μία κοινότητα η οποία όλο και πιο πολύ, δένοντας το Ευαγγέλιο, γίνεται Άγια, ακολουθώντας τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα της. Οραματίζομαι να μπορέσουμε να είμαστε μία κοινότητα χριστιανών που με τόλμη, χωρίς εσωστρέφεια και θυσιασμό, θα φουγκράζεται τις αναγκαιότητες της κοινωνίας που προχωρά. Θα αναγνωρίζει τα σημάδια των καιρών, θα παίρνει πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ή να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά της χριστιανικής κλήσεως και ζωής. Διότι η χαρά πηγάζει από την πίστη, τρέφεται από την ελπίδα και την αγάπη. Αυτά είναι τα δώρα του Θεού που προσφέρθηκαν σε εμάς που πιστεύουμε και οφείλουμε να πορευόμαστε με αυτά κατά την επίγεια ζωή μας προς την αιώνια μακαριότητα. Ήδη από τις πρώτες ημέρες που ανακοινώθηκε η εκλογή μου, πολλοί, πάρα πολλοί, δίνοντάς μου τις ευχές τους, παράλληλα μου έδωσαν συμβουλές που τις κρατώ μέσα στην καρδιά μου ως πολύτιμο θησαυρό. Να είστε σίγουροι ότι θα τις θυμάμαι όλες, σε κάθε μου βήμα, σε κάθε απόφαση που θα κληθώ να πάρω από τη θέση αυτή. Γνωρίζω τις ελλείψεις μου, γνωρίζω τις αδυναμίες μου και ζητώ την προσευχή σας. Ζητώ τη βοήθειά σας και τη μεγαλοψυχία σας. Δεν θα ακούσετε προγραμματικές δηλώσεις. Οι αρχές και η πορεία που χάραξε για μας ο Ιησούς Χριστός υπάρχουν πάντα και είναι ανυπέρβλητες. Ακολουθώντας εμείς Εκείνον, ζώντας σύμφωνα με το Λόγο Του, μπορούμε να κατανοήσουμε το αληθινό νόημα, τον αληθινό σκοπό και επομένως τη σωστή δράση κατά την επίγεια πορεία μας. Καλούμαστε δε να αποδεχόμαστε αυτό το Ευαγγέλιο και να το κάνουμε επίκαιρο στις μέρες μας και να δούμε
ποιο τρόπο εμείς οφείλουμε να ζούμε την πίστη μας για να μαρτυρούμε ότι Εκείνος είναι ο σωτήρας μας. Διότι όσοι αφήσουν τον εαυτό τους να, σωθούν από Αυτόν, ελευθερώνονται από την αμαρτία, από τη θλίψη, από το εσωτερικό κενό, από την απομόνωση. Με τον Ιησού Χριστό γεννιέται και αναγεννιέται πάντοτε η χαρά. Σήμερα η Εκκλησία μας χρειάζεται περισσότερο από όλα την ικανότητα να γιατρεύει τις πληγές και να θερμαίνει τις καρδιές των πιστών. Χρειάζεται η προσέγγιση, η εγκύτητα από την Εκκλησία. Η λειτουργία της Εκκλησίας πρέπει να είναι, πριν από όλα, λειτουργία της ευσπλαχνίας. Με άγγιξαν ιδιαίτερα τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου από την παρένεση «Η χαρά του Ευαγγελίου». Γράφει, ο Επίσκοπος οφείλει να ευνοεί πάντοτε την ιεραποστολική κοινωνία στην εκκλησιαστική επαρχία του, επιδιώκοντας το ιδανικό των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, στις οποίες οι πιστοί ήταν μία μόνο καρδιά και μία μόνο ψυχή. Γι' αυτό μερικές φορές θα μπαίνει μπροστά για να δείχνει τον δρόμο και να στηρίζει την ελπίδα του λαού. Άλλες φορές θα στέκεται απλά ανάμεσα σε όλους με την απλή και σπλαχνική παρουσία του. Και σε κάποιες περιστάσεις θα πρέπει να βαδίζει πίσω από τον λαό για να βοηθάει αυτούς που έχουν ξεμείνει πίσω. Και πάνω απ' όλα, επειδή το ίδιο το τίμιο κατέχει τη δική του όσφηση για να εντοπίζει νέους δρόμους. Πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφερθώ στην περικοπή του Ευαγγελίου που αναγράφεται στο ενθύμιο της χειροτονίας που θα λάβετε. Επέλεξα τα συγκεκριμένα λόγια του Αποστόλου Πέτρου. «Κύριε, σε ποιον να πάμε? Εσύ έχεις λόγια ζωής αιώνιας. Διότι η ρίση αυτή, της οποίας το νόημα με κέντρισε από τα φοιτητικά μου χρόνια, υπήρξε η πρώτη συνειδητοποίηση της κλίσεώς μου και εν τέλει καθόρισε την πορεία μου και με οδήγησε στο να ανακαλύψω τον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα και να τον ακολουθήσω». Όσο αφορά τη δεύτερη περικοπή, είναι από τη θαυμαστή επί του όρου ομιλία. Από τους μακαρισμούς, λοιπόν, διάλεξα την, κατά τη γνώμη μου, πλέον αποφευγματική. «Μακάρι οι έχοντες καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό». Μακάρι, λοιπόν, εκείνοι που αναγνωρίζουν τον Θεό ως τη μοναδική δύναμη και ελπίδα στη ζωή τους και βιώνουν τη δύσκολη καθημερινότητα χωρίς να αφήνουν τίποτα μακριά από τον Κύριο. Στην επισκοπική μου πορεία επιθυμώ και είμαι σίγουρος ότι θα έχω συνοδικό την αδελφή Ορθόδοξη Εκκλησία ως μαρτυρία κοινής πορείας στη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όλοι μαζί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, να βιώσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια το Ευαγγέλιο και να μπορέσουμε να σώσουμε και να σωθούμε. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Ο Θεός που ξεκίνησε σε εσάς αυτό το καλό έργο να το φέρει σε πέρας μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού». Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Φροντίζεις το λαό σου και με αγάπη τον κυβερνάς,
χορήγησε πνεύμα σοφία σε όσους ανέθεσε στην ευθύνη της διαπίμασης μέσα στην Εκκλησία, ώστε η πρόοδος του Κυμνίου προς την αγιότητα να αποτελέσει και την αιώνια χαρά των ποιημένων. Εσύ, ο οποίος γνωρίζεις τις ημέρες της ζωής μας και όλους τους χρόνους και τους χωριείς που ο καθένας σύμφωνα με τη Θεία σου δύναμη, κοίταξε με ερωμένη την ταπεινή μας υπηρεσία και χάρισε στους καιρούς μας την αυθονία της ειρήνης σου. Εσύ, ο οποίος με τη Θεία σου χάρη μου εμπιστεύθηκες ευθύνες και με συναρρύθμισε στην τάξη των επισκόπων, κατεύθυνε επιμένα και λόγω προς έργα τελειότητας ευάρεστα σε εσένα, ώστε το ποίμνιο να υπακούει στον ποιμένα και ο ποιμένας να μεριμνάνε λοιπόν για το ποίμνιο. Και όλους εσάς τους εδώ παρόντες να ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μετά το τέλος της σημερινής ακολουθίας, ο Σεβασμιότατος Πατέρας Πέτρος Στεφάνου θα παραμείνει στη θέση του για να δεχθεί το χαιρετισμό και τις ευχές όλων μας. Προκειμένου η διαδικασία του χαιρετισμού να γίνει όσο γίνεται περισσότερο ομαλή και μετάξη, σας ζητούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας και να δεχθείτε τις οδηγίες των ταξιθετών που έχουν οριστεί για αυτό ακριβώς το σκοπό. Θα προηγηθεί ο χαιρετισμός προς τον Σεβασμιότατο των ιερέων της Αδελφής Ορθοδόξου Εκκλησίας, θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός προς το πρόσωπό του των συγγενών του, καθώς και των συγγενών του τον Σεβασμιωτάτου Πατέρα Φραγκίσκου, θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών και στη συνέχεια ο χαιρετισμός όλου του υπόλοιπου εκκλησιάσματος. Πρώτα αυτών που βρίσκονται στο χώρο της πλατείας και στη συνέχεια αυτών που βρίσκονται στις κερκίδες. Ευχαριστούμε. Όλοι μαζί ψάλλουμε Χριστός Νικά. Πέτρου, όλα τα ρε.
Oh,
σταυρό.